Πολιτικής, Νίκος Παπάς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Κλείνει λοιπόν ένας μεγάλος κύκλος και ανοίγει ένας νέος για τις τηλεοπτικές άδειες. Προφανώς δεν περιποιεί τιμή για την ελληνική πολιτεία, αλλά ούτε και για τις προηγούμενες κυβερνήσεις το καθεστώς που ίσχυε, αλλά και εσείς τα καταφέρατε με τη δεύτερη. Ναι. Καθώς το πολυσυζητημένο εγχείρημα, το πολυσυζητημένο σχέδιο βρήκε εμπόδια και αναγκαστήκατε να αλλάξετε και την τακτική. Τελικά είστε ικανοποιημένος με την πορεία που πήραν τα πράγματα? Θα αλλάζατε κάτι? Να ξεκινήσω από το πρώτο. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι. Από ό,τι είδα, δεν έχει υπάρξει και κάποια αντίδραση της αντιπολίτευσης σε αυτές τις εξελίξεις. Συνεπώς, συνάγω το συμπέρασμα ότι έχει μετακινηθεί από τις θέσεις τις οποίες αρχικά είχε διατυπώσει. Με ρωτήσατε αν θα αλλάζαμε κάτι. Ενδεχομένως θα έπρεπε, εκ των υστέρων κρίνοντας, να είμαστε πιο αποφασιστικοί. Δηλαδή, υπήρξαν στιγμές όπου δόθηκαν περισσότερα περιθώρια από όσα ενδεχομένως χρειάζονταν στο να δοθούν ευκαιρίες για να προσαρμοστεί η αντιπολίτευση στις συνταγματικές επιταγές. Και μιλώ βεβαίως για τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, στη σύνθεση του οποίου αξίζουν νομίζω και συγχαρητήρια, διότι κλείνει μία περίοδος 30 ετών όπου οι ιδιωτικές τηλεοράσεις λειτουργούσαν χωρίς άδεια και πλέον και η ΕΡΤ δεν έχει τη μοναξιά της μοναδικής τηλεόρασης η οποία κατέχει άδεια. Είπατε όμως ένα μάθημα αντοχής για την κυβερνητική πλειοψηφία. Υπήρξαν κραδασμοί, ενστάσεις? Κοιτάξτε, αυτό που υπήρξε ήταν μία σοβαρή δοκιμασία, διότι γνωρίζετε τι έγινε και πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα με τον πρώτο διαγωνισμό. Ο πρώτος διαγωνισμός, ο οποίος δυστυχώς ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας με μια απόφαση η οποία είχε οριακή πλειοψηφία. Ο οποίος διαγωνισμός όμως ήταν ο μοναδικός δείκτης, ο μοναδικός πύχης ο οποίος μπήκε για το τίμημα το οποίο μπορεί να εισπράξει το δημόσιο. Με βάση αυτόν τον διαγωνισμό πήρε την απόφαση και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι μια καινούργια μέρα. Εάν πιεστώ δια των ερωτήσεων, ναι, ίσως να παραδεχτώ ότι γίνανε λάθη στο ενδιάμεσο. Αλλά νομίζω το μεγάλο λάθος το οποίο έκρινε τα πράγματα δεν έγινε. Αν ήμασταν όλοι μας πιο αποφασιστικοί, νομίζω ενδεχομένως να είχαμε τελειώσει λίγο πιο γρήγορα. Είστε ικανοποιημένος λοιπόν? Πολύ ικανοποιημένος και εγώ και όλοι μας νομίζω. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε την επόμενη μέρα στα κανάλια. Και πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε σημαντικά θέματα όπως είναι το εργασιακό? Είναι γνωστό ότι ο χώρος μας είναι τσακισμένος. Κοιτάξτε, ο νόμος αυτός έχει υποστεί πάρα πολύ σφοδρή κριτική. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πω για άλλη μια φορά ότι έχει πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια ως προϋποθέσεις για την κατοχή της άδειας. Ένα από αυτά είναι και ο ελάχιστος αριθμός των εργαζομένων που βρίσκεται στο ύψος των 400 θέσεων απασχόλησης ανά κανάλι. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια εγρήγορση και από την πολιτεία και από τη ρυθμιστική αρχή και από τις οργανωμένες δυνάμεις των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης, ούτως ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι ανά πάσα στιγμή αυτή η ρήτρα διασφαλίζεται. Εκτός τούτου, για να μην νομίζει κανείς ότι εδώ έχουμε και μια έτσι μανία να φορολογούμε ή οτιδήποτε τέτοιο, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη και προχωράει ταχύτατα και έχουν ήδη εγκριθεί προτάσεις το πρόγραμμα επιδότησης οπτικοακουστικών παραγωγών μέσω του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, του ΕΚΟΜΕ. Ήδη οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν καταθέσει προγράμματα προς έγκριση. Κάποια από αυτά είναι στη διαδικασία της έγκρισης, αλλά έχουν εγκριθεί και νομίζω ότι η ελληνική τηλεόραση περνάει σε μια καινούρια φάση. Θα έχουμε, ας πούμε, φέτος, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 15 σειρές μυθοπλασίας στην ιδιωτική τηλεόραση. Άρα, καθαρό τοπίο, αυστηροί κανόνες και βεβαίως κίνητρα για την ενίσχυση της δημιουργίας. 3,5 εκατομμύρια θα πρέπει να καταβληθούν μέσα στις επόμενες 15 μέρες. Τα κανάλια τώρα που δεν έχουν άδεια, όπως είναι το Μέγκα, και είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Τι θα γίνει, θα συνεχίσουν να εκπέμπουν? Εδώ έχει γίνει μια προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και όλοι, όπως γνωρίζετε, είμαστε υποχρεωμένοι τις αποφάσεις του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου να τις στηρούμε. Έτσι κάναμε και εμείς όταν υπήρξε μια αρνητική απόφαση πριν περίπου 2 χρόνια και αυτό θα συμβεί και σε αυτή την περίπτωση. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει το πιο αυστηρό πλαίσιο που είχε ποτέ για την προστασία των θέσεων απασχόλησης. Δυστυχώς έγιναν επιλογές από την ιδιοκτησία του Μέγκα,
Βεβαίως, ανεξαρτήτως οποία... λόγου, αυτό δεν είναι ευχάριστο. Έτσι, όχι, να το πούμε, είναι πολύ δυσάρεστο. Υπήρχαν δυστυχώς πάρα πολλές στιγμές στο παρελθόν όπου θα μπορούσε να έχει πάρθει επενδυτική απόφαση το κανάλι να συνεχίσει τη λειτουργία του, να μπει στη διαδικασία της αδειοδότησης και να προχωρήσει. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε από επιχειρηματική επιλογή. Υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ενώπιον μας. Αναμένουμε. Με την ευκαιρία αυτή ήθελα να σας ρωτήσω και για εμάς, για την ΕΡΤ. Θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε να κινείται η δημόσια ραδιοτηλεόραση θεσμικά αλλά και στρατηγικά στη νέα εποχή. Κοιτάξτε, νομίζω η δημόσια τηλεόραση καταρχήν εργαλειοποιείται δυστυχώς στην πολιτική αντιπαράθεση και αυτό δεν είναι καλό. Έχει αποδείξει όμως ότι έχει τη δυνατότητα ή μάλλον θα το πω ανοιχτά, έχει αποδείξει ότι μόνο αυτή μέχρι στιγμής έχει τη δυνατότητα να κάνει τα βήματα που πρέπει να κάνει ένας σύγχρονος ραδιοτηλεοπτικός φορέας σε σχέση με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η ΕΡΤ πρώτη ανέπτυξε την υβριδική τηλεόραση, έχει αναπτύξει τις διαδικτυακές της υπηρεσίες και θα τις αναπτύξει ακόμα περισσότερο και μπαίνει με δυναμικό τρόπο και στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Κάποιοι ενοχλούνται βεβαίως από αυτή την δυναμική παρουσία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και έχει αποδείξει ότι και στα μεγάλα διεθνή γεγονότα είναι εκεί όταν άλλοι το θεωρούν πάρα πολύ κοστοβόρο για να έχουν παρουσία. Η ΕΡΤ πάντοτε ήταν ο εύκολος στόχος. Mm-hmm. Εσείς όμως είστε ικανοποιημένος από την πορεία της. Ποτέ δεν θα πω ότι είμαι ικανοποιημένος. Ποτέ. Ακόμα και αν η ΕΡΤ μεγαλουργεί και ενθουσιάζει. Αποζητάμε πάντα το καλύτερο. Η ΕΡΤ όταν ξανάνοιξε, κληρονόμησε και δυστυχώς κάποιες κακές κληρονομίες του παρελθόντος. Έτσι δεν είναι. Και αν με ρωτάγατε εάν είχαμε το χρόνο και την πολυτέλεια να μελετήσουμε και να σχεδιάσουμε από την αρχή το σχήμα το ραδιοτηλεοπτικό, ενδεχομένως θα κάναμε πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές. Όμως, παρόλα τα προβλήματα, παρόλες τις δυσκολίες και τις οικονομικές κυρίως, κυρία Αναγνωστοπούλου, να μην το υποτιμάμε, διότι ο λαός μας δεν ξέρει ότι από το ανταποδοτικό του τέλος, που βλέπει στο λογαριασμό της ΔΕΗ, μέχρι στιγμής ένα πολύ μεγάλο κομμάτι επιστρέφει στον κρατικό προϋπολογισμό, ως μνημονιακή υποχρέωση. Το περιθώριο λοιπόν που δημιουργείται αυτή τη στιγμή, επειδή βγαίνει η χώρα από τα μνημόνια, θα επανέλθει στον κόσμο με πάρα πολύ καλό και ποιοτικό προϊόν, είμαι βέβαιος. Εχθρός του καλού το καλύτερο πάντα. Λοιπόν. Τώρα πλησιάζει η ΔΕΘ, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα είναι η τελευταία προεκλογική ΔΕΘ, κύριε Υπουργέ. Θα έχουμε και ΔΕΘ 2019. Οι εκλογές θα γίνουν στις προβλεπόμενες ημερομηνίες και οι προβλεπόμενες ημερομηνίες είναι αργά το Σεπτέμβριο του 2019. Σας ρωτώ γιατί έχετε πει ότι οι επόμενες εκλογές θα κριθούν από την οικονομία και την καθημερινότητα. Θα γίνουν περικοπές στις συντάξεις. Αυτό είναι η ερώτηση κλειδί. Κλειδί όχι μόνο στην πολιτική συζήτηση, αλλά νομίζω και στις πολιτικές εξελίξεις συνολικά. Διότι η αντιπολίτευση έχει οικοδομήσει μια επιχειρηματολογία η οποία ξετυλίγεται γύρω από αυτό το ενδεχόμενο ή μη. Αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται, όπως πάνε τα δημοσιονομικά, δεν υπάρχει ανάγκη για να γίνει. Η κυβέρνηση... Πότε θα το ξέρει όμως ο κόσμος, γιατί υπάρχει κοιτάξτε, αγωνία για υπάρχει, αυτό το ζήτημα. Είναι πάρα πολύ λογικό, αλλά η καταληκτική ημερομηνία είναι η κατάθεση του προϋπολογισμού. Όπου στον προϋπολογισμό ακριβώς θα φανεί το τι έχει καταφέρει η διαπραγμάτευση η οποία αυτή τη στιγμή εξελίσσεται και το πώς έχουν κινηθεί τα πράγματα. Υπάρχει όμως, και θα το δει πάρα πολύ σύντομα ο κόσμος, πλέον αυξημένο περιθώριο για να επιστρέψει στον κόσμο και ειδικά στα κοινωνικά στρώματα τα οποία πλήρωσαν μεγάλο μερίδιο από την κρίση, το κομμάτι του προϊόντος το οποίο διαμορφώνει το υπερπλεόνασμα. Μπορεί να αντέξει η κυβέρνηση μία μείωση συντάξεων? Θα είναι, νομίζω, πολιτικά πάρα πολύ δύσκολο. Και πρέπει να σας είμαι απολύτως ειλικρινής και ευθύς. Το καταλαβαίνει και ο κόσμος αυτό. Αυτό ήταν μια δέσμευση η οποία προέκυψε δυστυχώς από τις αιμονές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο τελικώς δεν μπήκε στο πρόγραμμα. Προέκυψε όταν δεν είχαμε τα μακροοικονομικά δεδομένα και βεβαίως, για να μην το ξεχνάμε, έχει έρθει στη συζήτηση και στη συμφωνία μαζί με κάποια αντίμετρα. Έτσι, δηλαδή, για κάθε ευρώ περικοπής υπάρχει και ένα ευρώ μέτρων επιδότησης. Αλλά αυτό καθ' αυτό το μέτρο είναι ένα μέτρο πάρα πολύ δύσκολο πολιτικά και γι' αυτό δίνουμε και τον αγώνα για να μην χρειαστεί να εφαρμοστεί. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, και εγώ, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν κοντά μας. Καλησπέρα σας.